βασιλιάς έφυγε. Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Έδωσε τεράστια μάχη με τον καρκίνο, βύθισε στο πέρθος όλη τη Βραζιλία αλλά και τον παγκόσμιο αθλητισμό. 3 παγκόσμια κύπελα και συμμετοχή στα ρεκόρ Guinness με τα 1279 γκολ στην απίστευτη καριέρα του. Κρόιφ, Μπεστ, Μαραντόνα, Ζιντάν, Ροναλντίνιο, Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο. Όσα έκαναν με την μπάλα στα πόδια, τα είχε διδάξει ο Πελέ. Η Νάπολη συγκίνησε με αυτό το μήνυμα, μια φωτογραφία του Πελέ με τον Ντιέγκο να περπατούν χέρι-χέρι προς την αιωνιότητα. Ένα σκίτσο, ολόκληρο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Διαβάστε τι είπαν για τον βασιλιά Πελέ οι θρύλοι του παρελθόντος. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία ήταν ο Ντι Στέφανο. Αρνούμε να κατατάξω τον Πελέ ως ποδοσφαιριστή. Ήταν κάτι ανώτερο. Φέρεντς Πούσκας. Όταν είδα τον Πελέ να παίζει, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να κρεμάσω τα παπούτσια μου. Ζιστ Φοντέν. Ο Πελέ ήταν ο Γκόατ. Παρέμενε στην κορυφή για 20 χρόνια. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Μαραντόνα, ο Κρόιφ, ο Πλατινί, βρίσκονται από κάτω. Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Φρανς Μπέκενμπάουερ. Υπάρχει ο άνθρωπος Πελέ και ο ποδοσφαιριστής Πελέ. Όταν παίζει ο Πελέ, είναι σαν να παίζει ο Θεός. Εουσέμπιο. Σε κάποιες χώρες ήθελα να τον αγγίξουν, σε κάποιες να τον φιλήσουν, σε άλλες ήθελα να φιλήσουν το χορτάρι που πάτησε. Ήταν υπέροχο, απλά υπέροχο. Ροντοάλντο. Ο καλύτερος όλων των εποχών, ο Πελέ. Ο Μέση και ο Ρονάλντο είναι σπουδαίοι παίχτες με συγκεκριμένες ικανότητες. Ο Πελέ ήταν καλύτερος. Ο Σβάλτο Αρμπίλες. Ήρθα ελπίζοντας ότι θα μπορούσα να σταματήσω ένα μεγάλο παίχτη. Έφυγα πεπισμένος ότι ήταν κάποιος ο οποίος δεν γεννήθηκε στον ίδιο πλανήτη με εμάς. Κώστα Περέιρα, αμυντικός Μπενφίκα. Ο Πελέ ήταν ένας από τους λίγους που καταρρύπτουν τη θεωρία μου. Αντί για 15 λεπτά δημοσιότητας, θα έχει 15 αιώνες. Άντι Γουόρχολ. Ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής που ξεπέρασε τα σύνορα της λογικής. Γιώχαν Κρόιφ. Μερικές φορές νιώθω ότι το ποδόσφαιρο ανακαλύφθηκε για αυτόν το μαγικό παίχτη, σερ Μπόμπι Τσάρτον. Τη στιγμή που η μπάλα έφτανε στα πόδια του Πελέ, το ποδόσφαιρο μεταμορφωνόταν σε ποιήση. Πιερ Πάολο Παζολίνι. Κυριολεκτικά όλοι ήθελαν να του φίξουν το χέρι, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Να λες ότι ήσουν σε ένα πάρτι μαζί με τον Πελέ ήταν το μεγαλύτερο παράσημο. Μικ Τζάγκερ. Να τον βλέπει να παίζει ήταν ο συνδυασμό τη λάμψη ενό παιδιού με την εξαίρετη χάρη ενό ολοκληρωμένου άνδρα. Νέλσον Μαντέλα.